Είναι μια εκδήλωση που γίνεται με πρωτοβουλία και με την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας, της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, της ΟΕΦΕ, η οποία στα πλαίσια της ενημέρωσης και υποστήριξης όλων των συναδέλφων, των μελών των συλλόγων μας και της Ομοσπονδίας, κάνει αυτές τις περιφερειακές ενημερωτικές εμμερίδες, που θα είναι μία από τις δύο που θα γίνει στην Πελοπόννησο, η οποία είναι στην πόλη μας και αφορά τους 5 περιφερειακούς νομούς. Το θέμα είναι η ενημέρωση για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θέλουμε τα μέλη μας να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν σε αυτή την οδηγία. Εμείς θα τη στηρίξουμε γιατί αφορά τους ίδιους πολίτες, την προσωπική τους ζωή και τα δεδομένα τους. Είμαστε δίπλα στους συναδέλφους. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία που πήρε και τη στήριξη για αυτήν την εκδήλωση. Και από εκεί πέρα σε συνεργασία και με το Σύλλογο Ξένων Γλωσσών που έχουμε συνεργασία και συμμετέχουν στην εκδήλωσή μας για την ενημέρωση και το αντίστοιχο μελών τους. Μετά το θόρυβο που έγινε για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μία σειρά από ενημερωτικές εμμερίδες ανά τη χώρα, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη μας, τις επιχειρήσεις, τα φροντιστήρια, να προσαρμοστούν και να εναρμονιστούν με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Να πούμε στους πολίτες ότι μπορούν να μας εμπιστεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα με ασφάλεια και να ξέρουν ότι δεν θα διαρρεύσουν. Και τα φροντιστήρια, επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί από επιστήμονες, σε αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι έχουμε και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα παιδιών, διαβεβαιώνουμε τον κόσμο ότι θα εναρμονιστούμε πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Θέλουμε να ξέρουν οι πολίτες ότι ό,τι μας εμπιστεύονται μένει εκεί, καταστρέφεται μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και να με εμπιστοσύνη να μας λένε αυτά που χρειάζονται για να προχωρήσουμε την πρόοδο των παιδιών τους. Εκείνο επίσης που θα μας απασχολήσουν και άλλα ζητήματα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομοσχέδιο υποκατάθεση από το Υπουργείο Παιδείας, όπου ευελπιστούμε ότι θα ακούσει και τη δική μας γνώμη ο Υπουργός. Έχουμε ζητήσει ραντεβού, ελπίζουμε να ανταποκριθεί, προκειμένου να το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει, να είναι μια συνισταμένη όλων των απόψεων και να μην είναι μια μονομερής ενέργεια. Κάπου θέλω να ευχαριστήσω και να δώσω μια κατεύθυνση όσον αφορά τον ΟΕΦΕ αλλά και τον Σύλλογο της Τρίπολης, οι οποίοι και οι δύο φορείς μαζί κάνουν μια προσπάθεια ενημέρωσης των επαγγελματιών προς την ασφάλεια πλέον των προσωπικών δεδομένων. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν πλέον οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις είναι ότι σε ένα μήνα τίθεται εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων μέχρι την 25η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα στην ουσία ασφαλείας, έτσι ώστε να αποκλείσουμε τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και σήμερα την ημερίδα αυτή. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεστε αναφορικά με αυτό το νέο στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει να εναρμονιστούν, όπως είπατε και εσείς, οι επιχειρήσεις? Η πιο συχνή ερώτηση που κάνουν και μου κάνουν και εδώ έξω είναι ότι δεν αφορά το κλάδο μας. Είμαστε μια μικρή επιχείρηση, δεν έχουμε πολύ μεγάλο προσωπικό, δεν έχουμε πολλούς μαθητές. Οπότε εξαιρούμαστε και δεν μετέχουμε σε αυτήν τη διαδικασία και δεν αφορά εμάς η νέα νομοθεσία. Αυτό το ξεκαθαρίζω ότι είναι λάθος. Όλες οι επιχειρήσεις τις αφορά. Όποια επιχείρηση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει και επιβάλλεται να συμμορφωθεί με τον νέο κανονισμό. Αν δεν συμμορφωθεί με τον νέο κανονισμό, εκεί υπάρχουν προφανώς οι καταγγελίες οι οποίες μπορεί να γίνουν προς την ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων, αφετέρου οι αγωγές και κατ' επέκταση τα πρόστιμα τα οποία μπορεί να φάει μια επιχείρηση. Καλή να σας καλωσορίσουμε εκπροσωπώντας και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας που μας φιλοξενεί εδώ και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, τον Τάκη Θοδωρόπουλο. Πήραμε την πρωτοβουλία, μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, του ΕΦΕ, πήρε την πρωτοβουλία με βάση την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων να καλέσει αυτές τις ενημερωτικές ημερίδες, συναντήσεις κλπ. Η οποία έγινε και λίγο βιαστικά στην περιοχή μας για δύο λόγους. Πρώτον, δεν ήμασταν από την αρχή στον αρχικό σχεδιασμό. Και το κυρίο είναι ότι η ημερομηνία η οριστική μας πιέζει γιατί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι
μέχρι τις 25 Μαΐου που τίθεται σε εφαρμογή αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέλη μας θα πρέπει να είναι μπροστάρια σε αυτήν την ιστορία, γιατί μας ενδιαφέρουν να είμαστε νόμιμοι και στον τομέα αυτό. Θέλουμε και οι πολίτες να μας στηρίζουν, ξέροντας ότι απευθύνονται σε χώρους που προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα και δεν είναι σε ασυλωσία. Και να ευχαριστήσω επίσης και τους συλλόγους όλης της περιφέρειας που ανταποκρίθηκαν, όπως και το Σύλλογο των Κέντρων Ξένογλωστών Αρκαδίας που συνεργαστήκαμε σε αυτή τη συνάντηση. Να ευχαριστήσω επίσης και τους ομιλητές μας και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας που μας τιμά και να πει δύο λόγια πριν ξεκινήσει η κεντρική παρουσίαση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα πούμε για τον κανονισμό, τον ευρωπαϊκό κανονισμό το καινούριο. Θα πούμε στη συνέχεια και για το υποκατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις πλατφόρμες και για τις αλλαγές που έχει και για μας και για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Εισαγωγικά θέλω να πω ότι μια ευρωπαϊκή χώρα, εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχει, αναλαμβάνει και κάποιες υποχρεώσεις. Μια βασική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να προστατεύουν και να πιστοποιούν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των συναναστρωμένων με αυτούς. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή εμείς έχουμε πολλά προσωπικά δεδομένα παιδιών και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να εναρμονιστούμε με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό. Αυτή είναι μια υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η διετής παράταση που είχε δοθεί λήγει στις 25 Μαΐου και είναι ένας κανονισμός που δεν πρέπει να τον δούμε ότι εάν δεν εναρμονιστούμε και γίνει μια καταγγελία είμαστε μπροστά σε υψηλά πρόστιμα. Θα πρέπει να τον δούμε ότι είναι ένας κανονισμός ο οποίος μας βοηθά να προστατεύσουμε τα δεδομένα των παιδιών τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, τα προσωπικά δεδομένα. Μας βοηθά να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό, να ξεχωρίσουμε από τη μαυρίλα του ιδιαίτερου που πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και που δεν προστατεύει κανένα, που δεν παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξει το οργανωμένο φροντιστήριο ότι μπορεί να είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτό θέλω να το κρατήσετε, πρέπει να βλέπουμε τα θετικά από όλη αυτή την ιστορία. Θα ακούσετε το νομικό μας σε λίγο, όπου θα περιγράψει το τι προβλέπει ο κανονισμός και θα γίνει και μετά με τις ερωτήσεις που θα κάνετε και μια αναλυτική ενημέρωση, είπαμε, και για τον κανονισμό και για τα τρέχοντα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Και κανονισμό διοντολογίας, όπου θα εναρμονιστούν και οι τοπικοί σύλλογοι. Αυτό θα γίνει με κόστος της Ομοσπονδίας μας και οι τοπικοί σύλλογοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία όπως θα μπει και η Ομοσπονδία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δείτε. Θέλω επίσης να σας πω για να προλάβω πιθανές ερωτήσεις. Όταν είδαμε αυτό το θέμα, το πρώτο πράγμα που κοίταξε είναι να δω πώς μπορούμε να αγοράσει η Ομοσπονδία και να δώσει την εναρμόνιση όντως. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από κάποια άλλη. Κρατάει με διαφορετικό τρόπο τα δεδομένα, δεν μπορεί να υπάρξει μια γενική εναρμόνιση και να είναι ουσιαστική. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι την ευθύνη σε κάθε περίπτωση την έχει η επιχείρηση. Δηλαδή, ακόμα και εξωτερικό TPO να πάρεις, ακόμα και εταιρεία συμβούλων να έχεις, ακόμα και να χαλάς 1000 ευρώ το μήνα για να σε συμβουλεύουν, ό,τι συμβεί υπεύθυνη είναι η επιχείρηση. Άρα λοιπόν, δεν είναι κάτι που πρέπει να περάσει αψήφιστα, κάτι που πρέπει να γίνει, που παραδείγματος χάρη πήραμε του τεχνικού ασφαλείας την βεβαίωση και έπαιξε το θέμα εκεί και το έχουμε. Πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή εμείς, οι συνεταίροι μας, οι συνεργάτες μας, οι γραμματείες μας, οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόμαστε στη διαφημιστική πολιτική, να ξέρουμε τι συμβαίνει και να ξέρουμε τι προτείνουμε και κάθε ενέργεια διαφημιστική, προωθητική και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κάνουμε μέσα στο φροντιστήριο, να ξέρουμε και τι κινδύνους έχει μονή. Δηλαδή, τελικά υπεύθυνοι είμαστε μόνο εμείς. Είμαστε υποχρεωμένοι να εναρμονίσουμε τις επιχειρήσεις μας και να το κάνουμε, αλλά υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Δηλαδή, δεν καθαρίζεις, δεν δίνεις, ξέρω εγώ, ένα χι ποσό, σου κάνει κάποιος ένα φάκελο και καθαρίζεις. Δεν τελειώνει έτσι το θέμα. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, πρέπει να εναρμονίσουμε τις πολιτικές του φροντιστήριου και αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει καλό και στους μαθητές μας. Και πρέπει επίσης με τους ανθρώπους με τους οποίους συναντιόμαστε,
αφού πάρουμε από εκείνους όλες τις εγκαταθέσεις που απαιτούνται για να ανεβάσουμε τους επιτυχώντες στον δίκο μας, για να διαφημίσουμε τους επιτυχώντες, για να τους στείλουμε μια επιστολή, ακόμα και για να τους στείλουμε μια ευκαιρία κάρτα, πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη τους. Αυτό δείχνει μεταξύ των άλλων και τη διαφορά μας από την εκπαιδευτική παραοικονομία του μαύρου. Γιατί το μαύρο δεν πολεμάται, δεν πολεμάται με ευκολόγια. Δεν λες μην πας σε αυτό. Θα πρέπει να δείχνεις κάθε ώρα και στιγμή τα πλεονεκτήματα που έχει μια νόμιμη επιχείρηση. Και τους δύο προέδρους για την τιμή να είμαστε σήμερα στην Τρίπολη για να ενημερώσουμε όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Βαφιαδάκης έχει αναλάβει ένα δύσκολο ρόλο το να μπει στη διαδικασία να ενημερώσει όλους εσάς και όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Είναι από τους λίγους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και γυρίζει νομό-νομό για να ενημερώσει και εσάς τους ίδιους, με κατ' επέκταση να σας προστατεύσει με όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Γι' αυτό λόγο του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Θα αρχίσω λίγο σήμερα με αυτό που λέω συνήθως σε άλλες εισηγήσεις στο τέλος. Με το κλειδί της επιτυχίας, ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε για μία στιγμή τον νόμο, γιατί τι λέει ο νόμος, ως επιχείρηση και ως οντότητα που είμαστε. Και θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο σαν πολίτες, ως φυσικά πρόσωπα και το πώς ακριβώς μεταχειρίζονται κάποιες εταιρείες τα προσωπικά μας δεδομένα. Όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι μία εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Φαντάζομαι ότι κανένας από εμάς δεν θέλει τα προσωπικά μας δεδομένα μεταφέρονται από εταιρεία σε εταιρεία, είτε από κάποιες εταιρείες εμπορικές και να μας ενοχλούν κάθε τρεις και λίγο με διάφορες κλήσεις, χωρίς εμείς να έχουμε δώσει κάποια ρητή συνένεση και ρητή συγκατάθεση στην εταιρεία αυτή. Και είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα που και εμείς οι ίδιοι διαπιστώνουμε ότι τα προσωπικά μας δεδομένα είναι τελείως ανασφάλιστα, χωρίς να υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας και χωρίς στην ουσία να μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Οπότε, ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων έρχεται να καλύψει αυτό το κενό το οποίο υπήρχε. Βέβαια, νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων υφίσταται εδώ και 21 χρόνια. Αυτό το οποίο στην ουσία μπαίνει, να το πω εισαγωγικά, είναι τα μεγάλα πρόστιμα τα οποία έρχονται σε αυτούς και σε επιχειρήσεις και σε οντότητες που δεν συμμορφώνονται. Τα οποία πρόστιμα φτάνουν από τα 20 εκατομμύρια ή τα 4% του ετήσιου τζίρου που έχει κάθε επιχείρηση. Οπότε μιλάμε για ένα πρόστιμο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό το λόγο, αν έχετε παρατηρήσει, τώρα και στο Facebook ο Zuckerberg έχει βγάλει. Τώρα έκανε ότι έχει τη διαβίωση των προσωπικών δεδομένων για το λόγο να αποφύγει αυτά τα πρόστιμα τα οποία. Να αποφύγει τα 20 εκατομμύρια σε κάθε κράτος, γιατί έχουν διαρρεύσει, έχουν το Facebook και προφανώς διαρρεύσει. Και τα βγάζει τώρα γιατί μετά τις 25 Μαΐου για αυτές τις διαρροές θα πλήρωνε 20 εκατομμύρια σε κάθε κράτος. Οπότε δεν είναι τυχαίο να γίνεται τώρα. Οπότε για να πετύχουμε και να συμμορφωθούμε στην ουσία και να μπούμε στην κουλτούρα πλέον της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να φανταστεί ο καθένας από εμάς τον εαυτό μας ως πελάτη, ως ένα φυσικό πρόσωπο, ως άνθρωπο που επεξεργάζεται προσωπικά μας δεδομένα και το πώς ακριβώς θα το διαφυλάξουμε όλο αυτό. Τώρα ξεκινώντας, θα αναφερθώ λίγο στο ποιον προστατεύει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Ο κανονισμός έχει σκοπό να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα, όπως είπαμε και πριν. Έναντι ποιον, έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αυτό αφορά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ο νέος κανονισμός προσπαθεί να προστατεύσει. Δεν αφορά όμως τα νομικά πρόσωπα.